Κυρία Βιτσιλάκη, θέλετε να μας πείτε για τις εργασίες που γίνονται στο λόφο του Πανεπιστημίου και τι πρόκειται να δημιουργηθεί εκεί? Καλημέρα και ευχαριστώ για αυτή μας τη συνάντηση. Εκεί κατασκευάζεται το κτίριο των κοινωνικών επιστημών, όπου στην πραγματικότητα θα αποτελείται από ένα συγκρότημα τριών κτιρίων που θα εμπλουτίσουν το χώρο διαθέσιμο στο λόφο του Πανεπιστημίου, και εκεί θα έρθει για να στεγαστεί και η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, ώστε να μπορέσει να συγκεντρωθεί κατά το δυνατόν το εκπαιδευτικό έργο στο λόφο του Πανεπιστημίου. Ο προϋπολογισμός ξεκίνησε από τα 12 εκατομμύρια για διαγωνισμό. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 7 εκατομμύρια. Και αναμένουμε ότι μέσα στα επόμενα 2 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί. Είχαμε συζητήσει με τον Δήμαρχο πριν από περίπου 1 μήνα και σε συνέχεια της κουβέντας που κάνουμε εδώ και περίπου 1,5 χρόνο για χώρους να παραχωρηθούν στο Πανεπιστήμιο για να μπορέσει να έχει ανάπτυξη και σε ένα άλλο σημείο της πόλης. Και μας είχε δοθεί ως μία από τις εναλλακτικές η περιοχή της Μόριας. Δήλωσα αμέσως στο Δήμαρχο ότι θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική την παραχώρηση στο συγκεκριμένο χώρο, καθώς πέρα από την πολύ σωστή τοποθεσία για να αναπτυχθούν δραστηριότητες του Πανεπιστημίου και να συνδράμει η ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων και σε όλη εκείνη την περιοχή του νησιού, αποτελεί και ένα πολύ σημαντικό συμβαλισμό της μετατροπής ενός χώρου που ήταν πρώτα στρατιωτικό στρατόπεδο και στη συνέχεια έγινε ένα σύγχρονο στρατόπεδο συγκέντρωσης ανθρώπινων ψυχών, με πολύ αρνητικές επιπτώσεις και στην τοπική κοινωνία, θα μπορέσει να αντικατασταθεί από έναν χώρο που θα φέρει νέα ζωή, που θα φέρει νέους ανθρώπους, που θα δημιουργήσει μια αιστεία έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας, πολιτισμού, του πνεύματος και του πολιτισμού, εκεί που είδαμε την εξέλιξη των χειρότερων στιγμών που έχει το σύγχρονο θέμα του μεταναστευτικού και στο νησί μας. Οπότε είναι ένα σύμβολο αναγέννησης για μας, πέρα από τις σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που εκτιμούμε ότι θα έχει και για το σύνολο του νησιού, αλλά και ειδικότερα και για την πολύπαθη περιοχή της Μόριας και των περιχώρων. Θέλουμε να κάνουμε πρόσθετες φοιτητικές εστίες, καθώς είναι αναλογικά με τον πληθυσμό ελάχιστος ο αριθμός των εστιών και δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες των παιδιών, ούτε καν αυτών που έχουν κοινωνικές ανάγκες και οικονομικές ανάγκες με βάση τα δεδομένα. Και από την άλλη πλευρά, θέλουμε να δημιουργήσουμε πέρα από τις εστίες και κάποιους χώρους άθλησης που μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω και από το κομμάτι που θα κρατήσει ο Δήμος για την δική του χρήση, ώστε να γίνει ένας χώρος αναψυχής και άθλησης που θα συνδέει και το φοιτητικό κόσμο και τον πανεπιστημιακό κόσμο και με την κοινότητα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κέντρο για την προώθηση της έρευνας και της σύνδεσής της με την επιχειρηματικότητα και την οικονομική δραστηριότητα και την ανάπτυξη του τόπου, δηλαδή της εφαρμογής της έρευνας και της γνώσης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Και θέλουμε ακόμα να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πέρα από αυτό και ένα πολυκέντρο, συνεδριακό κέντρο που δεν διαθέτει το νησί μας, το οποίο εκ των πραγμάτων του στερεί τη δυνατότητα για την ανάπτυξη συνεδριακού τουρισμού, ο οποίος να καλύπτει ταυτόχρονα και τις ανάγκες του Πανεπιστημίου για μεγάλους χώρους για διεξαγωγή εκδηλώσεων κτλ., αλλά κυρίως να παρέχει και τη δυνατότητα διεξαγωγής επιστημονικών συνεδρίων, ώστε η ακαδημαϊκή μας κοινότητα να μπορεί να τα διοργανώνει και να υποφελείται και το σύνολο της κοινότητας μαζί με αυτό. Οι επιπτώσεις, όπως έχουμε ξανασυζητήσει, της προηγούμενης μεταρρύθμισης που έγινε με τη διεύρυνση και την πανεπιστημιοποίηση των ΤΕΙ, είδαμε ότι έφερε από τις προηγούμενες εξετάσεις πολύ αρνητικές επιπτώσεις στο Πανεπιστήμιο και συζητήσαμε πώς δεν μπορεί να αιτιολογηθούν χαμηλές βάσεις συγκρινόμενες με το επίπεδο ακαδημαϊκής αριστείας που τεκμέρεται και εθνικός και διεθνώς για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Αυτό λοιπόν που ζητήσαμε από την Υπουργό Παιδείας είναι αφενός μεν η ενίσχυση του Πανεπιστημίου,
ώστε να μην υπάρξει μία αποψήλωση και φυγή και συγκέντρωση σε πανεπιστήμια του κέντρου, αλλά ταυτόχρονα για να μπορέσουμε να φέρουμε και κατά το δυνατόν μεγαλύτερο φοιτητικό πληθυσμό στα νησιά μας, για να μπορέσουν να στηρίξουν, όπως πάντα στηρίζει το Αιγαίο, τις τοπικές κοινωνίες και με την παρουσία των νέων μας. Είναι η πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί αυτό το νέο σύστημα εισαγωγής φέτος και η νέα νομοθέτηση. Αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία σε όλα τα πανεπιστήμια και του κέντρου, γιατί είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται. Είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά και αν όχι, έχουμε ζητήσει και από την Υπουργό και από την Πολιτεία γενικότερα μια σειρά από πρόσθετα μέτρα και χαιρόμαστε που στη χτεσινή συνάντηση όπου ανακοίνωσε ο Δήμαρχός μας ο κύριος Κίτελης την παραχώρηση των 35 στρεμάτων από την περιοχή του ΚΙΤ στη Μόρια, με τις ενέργειες πρέπει να αναγνωρίσω και να ευχαριστήσω και του κοινοτάρχη της Μόριας, με τον οποίο αναπτύξαμε μια εξαιρετική συνεργασία και η δική του εισήγηση πήγε στο Δήμο. Και είναι επίσης θετικός και ο Υπουργός, ο κύριος Στεφανής. Εκεί ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να σηματοδοτήσουμε περαιτέρω ανάπτυξη και με την παρουσία περισσότερων εστιών. Όμως τα νησιά μας σε κάθε περίπτωση έχουν ένα πρόσθετο κόστος για τις οικογένειες, ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη συγκυρία. Αυτό αναγνωρίζεται από τη χτεσινή ανακοίνωση της ΠΕΔ, που συμφωνήσαμε ότι θα σταλεί στην πολιτική ηγεσία και στο γραφείο του Πρωθυπουργού και με το οποίο είχαμε ζητήσει, όπως έχω ζητήσει και εγώ από την Υπουργό, να ενισχυθεί περισσότερο ο αριθμός των παιδιών που παίρνουν το επίδομα των 1.000 ευρώ ετησίως, καθώς και ο αριθμός των παιδιών που παίρνουν τα 200 ευρώ ανά μήνα, ανάλογα με τα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, ώστε να υπάρξει υποστήριξη και οικογενειών από τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα, να στείλουν τα παιδιά τους που θέλουν να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο της Αριστείας του Αιγαίου.